τις ομάδες να έχουν από τα δικά τους 10 λεπτά ο ΑΕΑ Κομωτινής επικράτηση στο τοπικό ντέρμπι της τυπικά γηπεδούχου ΑΕΑ Κομωτινής με 65-56, μέχρι 31-26 για την ΑΕΑ Κομωτινής. Το παιχνίδι κρίθηκε, θα λέγαμε, στα σημεία, δυνατό παιχνίδι με διακυμάνσεις. Οι διακυμάνσεις 4-0 στο δεύτερο, 6-0 στο τρίτο. Από εκεί και πέρα έγινε 9-13 στο 9, 12-20 στο 12, 17-24 στο 14. Δέχτηκε ένα σερί 12-0 στο 19 η ομάδα του ΕΤΑ και έτσι η Ακονίδης προηγήθηκε 29-24, 35-26 στο 21, 40-30 στο 25, 42-39 στο 28 με 2-9 σερί, 42-42 στο 29, 47-42 στο 30 λεπτό. Από εκεί και πέρα έγινε με ένα σερί 2-18 το 49-60 για να κριθεί υπέρ του ΕΑΔΑ το παιχνίδι. Τα 10 λεπτά 12-14, 31-26 μέχρι 47-42 και 56-65 το τελικό αποτέλεσμα. Διτήτευσαν οι κύριοι Ντούρας Σερετίδης. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ Κομωτινής: χρήσιμο συμμετοχή Καραγιώρος 5 με ένα τρίποντο, Μπέκο 4, Καρκατσέλη συμμετοχή, Βασαλίδης 21 με 2 τρίποντα, Σαβίδης 2, Δαυτσή συμμετοχή, Καζόγλου 2, Μπανιώτη συμμετοχή, Ζαπατιώτης 9, Πλατνάρης 3 με ένα τρίποντο, Πακιρτζής 10 με ένα τρίποντο. Για την ομάδα του ΕΑΔΑ Κομωτινής: Κλωναράς 8 με 2 τρίποντα, Παχιαδάκης 11 με ένα τρίποντο, Ουτσίκας 2, Νικέλης 11 με ένα τρίποντο, Μπορμπίδης 2, Ρούστας 6 με ένα τρίποντο, Σκοπιανός συμμετοχή, Λουίσιος 2, Βαχαρίδης 3, Ζολώντας 17 και Τερζίδης 3 πόντι. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής ΑΕΚ Κομωτινής Νίκος Παπαδόπουλος και ο προπονητής του ΕΑΔΑ Κομωτινής Δημήτρης Οικονομίδης. Ήταν ωραίο παιχνίδι και έτσι όπως διακυμάνθηκε. Δυστυχώς η ήττα ήταν για μας. Για άλλη μια φορά δεν διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι. Όλη η ευθύνη είναι δικιά μου. Αυτό ήταν και ένα μάθημα και για μένα, γιατί δεν κάνουν λάθη μόνο οι παίκτες, κάνουν λάθη και οι προπονητές. Αυτή την ήττα την χρεώνομαι εγώ. Και εγώ έμαθα από αυτό. Την άλλη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός. Η εμπιστοσύνη μου σε κάποιους τρόπους παιχνιδιού και τα λοιπά θα προσπαθήσω να την κερδίσω περισσότερο από τους αθλητές μου. Δυστυχώς γεμίσαμε πάλι την καρδάρα μεγάλα και καταφέραμε πάλι να την τραβήξουμε μια κλωτσιά και να την χύσουμε. Με ένα προβάδισμα πάλι 10 πόντων, δεν διαχειριστήκαμε σωστά και ξαναλέω την ευθύνη την έχω εγώ. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, κοιτάμε μπροστά, πάμε στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε τον Αρίωνα την άλλη εβδομάδα και θέλουμε πάντως πολλή δουλειά, πιστεύω ότι το βλέπετε κι εσείς, η ομάδα είναι νανική, η απειρία είναι ένα από τα θέματα που έχουμε, αλλά κερδίζουμε πείρα μέσα από αυτές τις καταστάσεις, τις αγωνιστικές καταστάσεις που ζούμε. Βλέπετε κι εσείς ότι μέσα στο γήπεδο προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν πράγματα. Απλά είμαστε λίγο άπειροι και επιπόλαιοι και ίσως όχι τόσο αποτελεσματικοί. Η ομάδα έχει τακτική, έχει σχέδιο, έχει δουλειά από πίσω της. Περιμένουμε να μας βγει. Βγαίνει, αλλά βλέπετε ότι κάποια στιγμή κάπου κάνουμε κοιλιές και σας είπα, ευθύνομαι και εγώ γι' αυτό. Με τις αλλαγές ίσως που κάνω και τα λοιπά στο παιχνίδι. Κάποια παιδιά που έρχονται από τον πάγκο περιμένουν να είναι πιο σοβαρά και να βοηθήσουν περισσότερο τους βασικούς και την ομάδα στην ξεκούραση. Μάθημα είναι και αυτό για μένα, θα προσέξω την άλλη φορά. Από εκεί και ύστερα όμως δεν μπορείτε να πείτε ότι η ομάδα δεν κάνει δουλειά και προσπάθεια και φαίνεται μες στο γήπεδο, προσπαθούμε να παίξουμε πράγματα. Από εκεί και ύστερα σίγουρα περιμέναμε σήμερα, επέστρεψε ο Θεοδωρίδης, περιμέναμε να μπει στον αγώνα. Δυστυχώς χθες στην προπόνηση είχε ένα μικροτραυματισμό τις προηγούμενες μέρες, δεν το πρόσεξε, το ζόρισε, έχει μια θλάση, ελπίζουμε να γίνει γρήγορα και να ξαναμπεί, γιατί είναι ένας παίκτης που τον ξέρετε πολύ καλά από τα προηγούμενα χρόνια, ο οποίος θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδό μας στον αγώνα και στην προπόνηση και παντού και θα προσφέρει πολλά στην ομάδα. Το πρωτάθλημα βλέπετε είναι πολύ ενδιαφέρον, βλέπετε κάποιες νίκες, το είπα και σε κάποιες δηλώσεις που έκανα στο δικό μας το site, ότι έχει εκπλήξεις και αυτό δείχνει ότι έχει ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι ακόμα και ο πρώτος έχει ήττα, ότι όπου και να πας πρέπει να είσαι προσεκτικός. Πρωτοπόροι την πάτησαν σε ομάδες που είναι νεοσύστατες και καινούργιες. Σε ένα μαραθώνιο 26 αγωνιστικών. Σε ένα μαραθώνιο ακριβώς 26 αγωνιστικών, το οποίο πιστεύω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι
αυτό όλο το πράγμα θα αλλάξει. Θα βελτιωθούν όλοι οι καταστάσεις που μπορεί να συμβούν. Ξέρετε ότι κάποιες ομάδες δεν αντέχουν κιόλα σε αυτή τη μεγάλη διάρκεια. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ήταν ένα ντέρμπι που τα είχε όλα. Και εμείς περάσαμε μπροστά και η ΑΕΚ πέρασε μπροστά 10 πόντους. Ξαναπεράσαμε μπροστά. Ήταν ένα ντέρμπι που φάνηκε ότι θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και μέχρι το τέλος είδατε ότι έγινε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι, συνεχίζετε. Ναι, εμείς είμαστε αυτή τη τριλογική ότι συνεχίζουμε σε αυτόν τον ρυθμό. Χτυπάμε τα παιχνίδια όλα στα ίσα. Έχουμε αρκετούς παίκτες. Είδατε ότι σήμερα είχα 15 παίκτες, οι 3 μείναν εκτός. Όποιους μπορώ, όποιοι μπορούν να έρχονται και φροντίζουμε να παρουσιάζουμε ένα καλό σύνολο. Αν γίνει πολύ νωρίς, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, ποιες ομάδες βλέπεις να μπαίνουν στη τετράδα? Για την τετράδα δεν μπορώ να σου πω, αλλά νομίζω ότι είναι ένα γκρουπ γύρω στις 6 με 7 ομάδες που είναι πολύ ανταγωνιστικές και που είναι πολύ κοντά σε δυναμικότητα. Αλλά εξακολουθώ να υπάρχουν και outsider όπως ο Άθλος Ξάνθης που έχει κάνει 2 νίκες επί σημαντικών αντιπάλων. Νομίζω ότι είναι το πιο συναρπαστικό από το θέμα ότι είναι εισάξεις οι ομάδες. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές είχαμε το Λεύκηπο, την Ελευθερόπολη που κερδούσαν να μπάει όλες τις ομάδες. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ντέρμπι και για μένα αυτό είναι πολύ θετικό.